Και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή παρέμβαση, κυρία πρόεδρε. Είτε τα 20 λεπτά. Όχι, όχι, δεν θέλω. Παρακολουθούσα την πορεία της συνεδρίασης, βεβαίως εν μέσω και άλλων δραστηριοτήτων, καθότι φαντάζομαι γνωρίζετε ότι είναι και σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και πολλές άλλες δραστηριότητες, αλλά παρακολουθούσα. Και έκρινα σκόπιμο να κάνω μια παρέμβαση μικρή, διότι πραγματικά με εκπλήσει ένα πράγμα. Με εκπλήσει το γεγονός ότι από την σημερινή συνεδρίαση, από την αρχή, όχι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και την εξέλιξη της δυναμικής της, είχαν ενημερώσει ότι θα απουσιάσουν τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκης, όσο και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, κ. Γεννηματά. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να το σχολιάσω. Και καλά για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι εύλογο και κατανοητό το γιατί απουσιάζει. Άλλωστε, η αξιωματική αντιπολίτευση κάθε φορά που σε αυτή εδώ την αίθουσα συζητάμε υποθέσεις πραγματικής διαφθοράς, υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο καθ' όλα τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως υποθέσεις που σε μεγάλο βαθμό και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας αποτελούν μία από τις σημαντικές αιτίες της χρεοκοπίας και της κρίσης, επιλέγει η αξιωματική αντιπολίτευση είτε να απουσιάζεται, να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν υπήρξαν σκάνδαλα, δεν υπήρξαν μίζες, δεν υπήρξαν τα μεγάλα σκάνδαλα στην υγεία, το Κελπνό, το Ερίκος Δινάν, η Νοβάρτης, δεν υπήρξαν οι μίζες στα εξοπλιστικά, οι Siemens, η διαπλοκή, τα θαλασσοδάνεια. Παραμονάχα ένα πράγμα υπήρξε πολύ σημαντικό που πρέπει να απασχολήσει την Ελληνική Βουλή και φυσικά την κοινή γνώμη, το γεγονός ότι κάποιος ισοβήτης τηλεφώνησε στον Υπουργό Άμυνας και αυτός του υπέδειξε για μια πολύ σημαντική βεβαίως υπόθεση που αφορά εμπορία ναρκωτικών και αυτός του υπέδειξε να πάει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό και μεμπτό ζήτημα για το οποίο πρέπει να κάνουμε εξεταστική επιτροπή. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα και ο χορός των σκανδάλων και των εκατομμυρίων, των μιζών και των θαλασσοδανείων δεν υπήρξαν. Αλλά βέβαια αντιλαμβάνεται νομίζω και ο τελευταίος πολίτης για ποιο λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσε και αμέσως μετά την προχθεσινή συνεδρία της Βουλής να επαναλάβει αυτό το αίτημα και σε ένα πιο προστατευμένο τηλεοπτικό αυτή τη φορά περιβάλλον για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και ο λόγος είναι απλός. Είναι ακριβώς επειδή δεν θέλει να συζητούνται τα μεγάλα αυτά ζητήματα με τις πολύ σημαντικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών που αφορούν τα σκάνδαλα της χρυσής περίοδου, της περίοδου των παχαίων αγελάδων, που όμως αποτελούν και κάποιες από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και ως αντιπερισπασμό, κραδένει διαρκώς αιτήματα για ζητήματα τα οποία είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας κατά κοινή ομολογία. Και βεβαίως σε αυτό το παιχνίδι των αντιπερισπασμών εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε. Κατανοώ λοιπόν την απουσία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που δεν κατανοώ, κύριε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, είναι την απουσία της κυρίας Γεννηματά. Εσείς δεν μας είπατε ότι επιστρέψατε. Αφού επιστρέψατε, πού είσαστε εδώ να υπερασπιστείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ της χρυσής περίοδου? Μόνο άκουσα την κυρία Γεννηματά στην προχθεσινή της παρέμβαση να προσπαθεί να μιλήσει για στοχοποίηση και για σκευωρία ενάντια στον Πρωθυπουργό που μας έβαλε στο ευρώ. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μας έβαλε στο ευρώ, αλλά δεν υπάρχει και μια και καμία αμφιβολία ότι ήταν ο Πρωθυπουργός που έχει καταγραφεί στην ιστορία που έβλεπε τις μίζες με τα εκατομμύρια των ευρώ να περνάνε δίπλα του, χωρίς να αντιδρά. Και δεν θέλω βεβαίως να τοποθετηθώ σε
δημοσιεύματα που θα απασχολήσουν τη δικαιοσύνη των τελευταίων ημερών, αλλά θέλω να αναφερθώ σε όλα όσα πλέον αποτελούν κοινή παραδοχή. Δεν είχε ιδέα ο κύριος Σιμίτης για τις πράξεις και τις παραλήψεις, κυρίως για τις δράσεις, τόσο του κυρίου Τσοχατζόπουλου, του κυρίου Παπαντονίου, για τις σακούλες του κυρίου Τσουκάτου στα κομματικά ταμεία, για τις μίζες στα εξοπλιστικά, στον ΟΤΕ, στο ΣΥΦΟΡΑΙ, τους Ολυμπιακούς, τα υποβρύχια, τις φρεγάτες. Ιδέα. Βεβαίως είναι επιλογή σας να θέλετε να ξαναστήσετε την παράταξή σας στα ίδια πρόσωπα. Στα πρόσωπα εκείνα που αποτελούν την αιτία της κατάρρευσής σας. Αν είναι όμως επιλογή σας, τουλάχιστον μην το βάζετε στα πόδια. Να είστε εδώ για να υπερασπιστείτε την πολιτική τους. Και όχι να το βάζετε στα πόδια, κυρία Γεννηματά, και να φεύγει από τη συνεδρίαση νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσει. Και αυτή δεν είναι μορφή για εσάς, κύριε Λοβέρδο, εσείς βεβαίως το κάνετε. Η δεύτερη παρατήρηση. Η υπόθεση που σήμερα συζητάμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πέρα από το κομμάτι εκείνο που βεβαίως αφορά την ποινική διάσταση, την οποία θα εξετάσει η δικαιοσύνη, έχει και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την ηθική διάσταση. Και κατά την άποψή μου αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι σήμερα συζητάμε για μια εποχή χαρακτηριστική ενός πολιτικού ήθους. Μια εποχή που παρουσιάστηκε ως η χρυσή εποχή της ελληνικής οικονομίας, με τις υποτιθέμενες επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια εποχή βαθιάς ηθικής παρακμής και απαξίωσης, αμοραλισμού και κατάρρευσης κάθε αρχής και αξίας. Και ήταν αυτή η εποχή που προμήνυε όλα όσα θα ερχόντουσαν το επόμενο διάστημα. Την επερχόμενη κατάρρευση του 2009-2010. Και θέλω να σας θυμίσω ότι κάποιοι τότε με ασήμαντες για το πολιτικό σύστημα δυνάμεις, από κάποιες γωνιές εδώ στα ορεινά αριστερά του Κοινοβουλίου, ασκούσαν κριτική, έντονη κριτική. Και κάποιοι τότε ως μάντης κακών έλεγαν ότι όλα όσα εσείς χαρακτηρίζατε ως επιτυχίες θα οδηγήσουν, είναι οι άνεμοι που όταν τους σπέρνει θερίζει θύελες. Και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά βεβαίως και όλη τη χρυσή εποχή του εξυγχρονισμού. Και τότε θέλω να σας θυμίσω ότι όποια φωνή έβγαινε κριτικά στην κυρίαρχη άποψη ότι η Ελλάδα γίνεται ισχυρή και πάει μπροστά με αυτές τις επιλογές, χαρακτηρίζονταν ως ιδεολειπτική, αιμονική άποψη του πολιτικού περιθωρίου. Βλέπετε, η πολιτική ελίτ της περίοδου δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με αυτά. Είχε σημαντικότερα πράγματα να κάνει, να ντυλάρει με μίζες και να ξεπλένει μαύρο πολιτικό χρήμα. Από τη μεριά μου, δεν έχω καμία όρεξη και ούτε θα μπω στην ουσία της υποθέσεως Παπαντονίου. Διότι αυτή η υπόθεση σήμερα επιστρέφει, έτσι πρέπει να γίνει, εκεί που πραγματικά ανήκει, στην ποινική δικαιοσύνη, η οποία και θα κληθεί να αποφασίσει για τη συνέχεια. Αυτό όμως που έχει κατά την άποψή μου πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις όποιες δικαστικές αποφάσεις είναι η ηθική και η πολιτική καταδίκη. Η ηθική και πολιτική καταδίκη μιας νοοτροπίας, μιας πρακτικής και ενός συστήματος που έχουν καταγραφεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών ως τα πραγματικά αίτια της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης. Και θα ήθελα να πω κλείνοντας, όποιος πιστεύει
και ότι η συνακόλουθη της οικονομικής κατάρρευσης και της χρεοκοπίας κατάρρευση του πολιτικού συστήματος όπως το γνωρίζαμε, η κατάρρευση δηλαδή του κρατεού δικοματισμού, του παλιού δικοματισμού, ήταν μόνο εξαιτίας των μνημονίων που επευλήθησαν στη χώρα, πλανάται πλάνη νυχτρά. Ήταν ο συνδυασμός των μνημονίων και της απαξίωσης, της φθοράς και διαφθοράς του παλιού πολιτικού συστήματος. Και αν ορισμένοι νομίζετε ότι μπορείτε να καθαρίσετε ή να επιστρέψετε στο 2009, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συμμαχίες του, δίνοντας τη μεγάλη και δύσκολη άνηση αυτή η μάχη στην Ευρώπη, δεν κατάφερε άμεσα να απαλλάξει τη χώρα από τα μνημόνια, μην προτρέχετε, γιατί δεν θα καθαρίσετε έτσι εύκολα. Γιατί την άλλη μάχη, την ηθική μάχη, τη μάχη της κάθαρσης, τη μάχη της δικαίωσης, τη μάχη της δικαιοσύνης, δεν την τελειώσαμε ακόμα. Τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά και θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, πρώτον ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι αυτό είναι το αίτημα του ελληνικού λαού, και δεύτερον και ίσως κυριότερο, για να δημιουργηθούν οι θεσμικές εκείνες προϋποθέσεις που θα οχυρώνουν, θα προστατεύουν από εδώ και στο εξής το πολιτικό σύστημα από τις πρακτικές του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο?